Μαζί μας για να συζητήσουμε αυτή την είδηση είναι ο καθηγητής κλινικής φαρμακολογίας της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Δημήτρης Κούβελας. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Κούβελα, σας ευχαριστώ θερμά που είστε μαζί μας. Πώς σας ακούστηκε αυτή η είδηση εσάς για το εμβόλιο? Όλες οι χώρες ψάχνουν αυτό το εμβόλιο, ειδικά η Αμερική και η Ρωσία. Ήταν λίγο πιο γρήγορο από ό,τι το περιμέναμε, τουλάχιστον σαν ανακοίνωση. Αυτό που... Κοιτάξτε, εμένα με βρίσκει λίγο αδιάφορο. Ανακοίνωση, για να είμαι ειλικρινή. Ναι. Γιατί δεν σημαίνει και πολλά πράγματα. Για την ακρίβεια, δεν ξέρουμε τίποτα. Τι σημαίνει αυτό? Ξέρετε, η διεθνής κοινότητα, ναι, εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχει μια συνεχή συνεργασία με ανταλλαγές πληροφορίας μέσω των δημοσιεύσεων, τα διεθνή περιοδικά, η κοινή βάση δεδομένων, η κοινή βάση κλινικών μελετών, οι κοινές βάσεις για την τοξικολογία. Οπότε γενικώς ξέρουμε τι πάνω κάτω γίνεται στο κάθε κράτος. Αυτό βέβαια δεν συμβαίνει ούτε με την Ρωσία και τις πρώην δημοκρατίες της Σοβιετικής Ένωσης, και φυσικά δεν συμβαίνει και με την Κίνα. Επομένως, είναι λίγο, έχουμε μαύρα μεσάνυχτα με το τι κάνουν αυτοί. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι ο κορονοϊός γενικώς όλη την ανθρωπότητα την βρήκε κάπως ξαφνικά. Οπότε η αλήθεια είναι ότι δεν περιμέναμε τη Ρωσία ή την Κίνα να έχουν μεγαλύτερη και πιο γρήγορη ανακάλυψη οποιοδήποτε πράγματος, γιατί σε αυτές τις τεχνολογίες μοριακής βιολογίας η αλήθεια είναι πολλά χρόνια πίσω από τις δυτικές κοινωνίες. Στην κυριολεξία πολλά χρόνια πίσω. Και όσον αφορά στις αντικαρκινικές θεραπείες και στην πρόοδο για το AIDS, δηλαδή δεν έχει φανεί καμία έρευνά τους εδώ και χρόνια ποτέ. Άρα λοιπόν ξαφνικά να βγαίνει ο ίδιος ο πρωθυπουργός, πρόεδρος και να ανακοινώνει ένα εμβόλιο, τι να σας πω τώρα, ξέρω εγώ. Ο Θεός να μας φυλάει. Από εκεί και πέρα και όλο αυτό είναι και λιγάκι επικίνδυνο. Δηλαδή, εκτός ότι μας ξάφνιασε σαν είδηση, γιατί παρά είναι νωρίς. Πρώτα απ' όλα, το νωρίς και το αργάνει σχετικές έννοιες. Ναι. Στη Ρωσία δεν υπάρχουν οι διαδικασίες, μάλλον εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν υπάρχουν οι διαδικασίες ελέγχου που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σαν την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ίσως το χειρότερο είναι ο Καναδάς, είναι η Αυστραλία, είναι δηλαδή τέτοια κράτη που όλοι γνωρίζουμε την έρευνα και την τεχνολογία του. Σε αυτούς δεν υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες διαδικασίες. Δεν ξέρουμε καν τι χρειάζεται για να διαδοτηθεί ένα προϊόν. Επομένως, δεν καταλαβαίνουμε πόσο καλά είναι φτιαγμένο. Αυτό πάντως που πρέπει να θυμίσουμε είναι ότι η τεχνολογία των εμβολίων, που ήταν γνωστή, ναι, και στις πρώην ανατολικές χώρες, ήταν ουσιαστικά των εξασθενημένων μικροοργανισμών ή των εξασθενημένων εντός εισαγωγικών ιών. Τι σημαίνει? Πήραν και προφανώς έχουν κάνει κάτι ανάλογο με αυτό που έχουν κάνει και στην Οξφόρδη. Έχουν πάρει έναν άλλο κορονοϊό, σαν το κοινό κρυολόγημα, που δεν έχει τόσο βαριά έκφαση. Έχουν απομονώσει κάποιες πρωτεΐνες που βρίσκονται σε αυτό που λέμε την ακίδα του κορονοϊού, που είναι χαρακτηριστικό για το συγκεκριμένο ιό, ναι, και από εκεί και πέρα προσπαθούν να το δώσουν σε έναν άνθρωπο και αυτό να κάνει αντισώματα. Οι δυσκολίες που έχουμε με αυτή τη τεχνολογία στα εμβόλια, βέβαια, είναι αυτό που το έχουμε ξαναπεί πολλοί που ασχολούμαστε με τα φάρμακα, που είναι ότι αυτό που σκοτώνει στον κορονοϊό δεν είναι ο κορονοϊός. Είναι η ανοσολογική αντίδραση που κάνουμε στον κορονοϊό. Δηλαδή είναι περίπου, τώρα το λέω πιο έτσι λαϊκά για να το καταλαβαίνουμε, σαν την αντίδραση που κάνει ένας αλλεργικός στη γύρι. Η γύρι δεν είναι κατασκευασμένη για να μας σκοτώνει. Η γύρι είναι γύρι. Βρίσκεται γιατί έτσι πολλαπλασιάζουν τα φυτά. Τυχαία κάποιοι άνθρωποι έχουν μια τέτοια μετάλλαξη που η γύρι μπορεί να τους πειράξει, γιατί την βλέπουν σαν μικρόβιο, την βλέπουν σαν κάτι κακό. Και δημιουργούν μια μεγάλη ανοσιακή απόκριση, που η ίδια ανοσιακή απόκριση μπορεί να τους σκοτώσει. Αυτό το πράγμα είναι στις αλλεργίες. Ή πολλές φορές αναπτύσσουμε αντισώματα στα δικά μας όργανα, που είναι τα αυτοάνωσα νοσήματα. Δηλαδή, αναπτύσσουμε αντισώματα που καταστρέφουν τις αρθρώσεις μας, ή αντισώματα που καταστρέφουν το σηκώτη μας, ή τα αντισώματα που καταστρέφουν το θυροειδή μας, τη Χασιμότος, που είναι και εκείνη η πάτηση. Άρα, λοιπόν, επί της ουσίας, αυτό που είναι το ίδιο επικίνδυνο της βολέας είναι η υπέρμετρη αντίδραση του ανοσιακού συστήματος. Όταν, λοιπόν, κάποιος εμβολιάζεται με ένα τέτοιο ιό, εντός και εκτός εισαγωγικών, εξασθενημένο, μα και ο κορονοϊός είναι εξασθενημένο, δηλαδή τους νέους και τους υγιείς, δεν τους σκοτώνει κατά κανόνα. Άρα λοιπόν η κόρη του κυρίου Πούτιν, που φαντάζομαι θα είναι νεότερη από τον ίδιο τουλάχιστον καμιά 25 ετία,
δεν είναι στις ομάδες υψηλού κινδύνου. Άρα και κορονοϊό να πούλουν, ακόλουσε την ίδια νοσία. Το πιθανό δεν θα πάθαινε κάτι, ναι. Δεν θα πάθαινε τίποτα. Θέλω, ναι. Ναι. Μια λεπτομέρεια που είναι πολύ σημαντική, νομίζω. Βέβαια. Αυτό που έχει όμως εξίσου σημασία είναι ότι εάν αυτού τύπου τα εμβόλια μπορούν να μας οφήσουν ικανού βάθους χρόνου ανοσία, τότε ανοσία θα αφήσει και ο ίδιος ο κορονοϊός. Άρα λοιπόν ξαναγυρίζω στο ότι η ανοσία της αγέλης γίνεται πολύ ελκυστική μέθοδος ανοσοποίησης μέχρι να βρεθεί το εμβόλιο, που κατά τη δική μου γνώμη αργεί πολύ ακόμα να ανακαλυφθεί και φυσικά να παραχθεί σε ικανές ποσότητες για να καλύψει τον πληθυσμό. Μάλιστα. Τώρα, κύριε Κούβελα, πριν ολοκληρώσουμε την συζήτησή μας, θα ήθελα λίγο και τη γνώμη σας για το πού βρισκόμαστε. Εγώ θυμάμαι ότι είχαμε ξανακάνει μια κουβέντα εδώ στα παραπολιτικά την περίοδο της καραντίνας και πολύ σωστά είχατε τοποθετηθεί τότε και για το εμβόλιο, ότι εκεί πρέπει να είναι όλοι πολύ προσεκτικοί, γιατί θα εμβολιαστεί υγιής πληθυσμός και παιδιά. Και δεν είναι αστείο το εμβόλιο. Το θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά που μας το είχατε πει. Βεβαίως, τώρα, το εμβόλιο πάει σε ευπαθείς ομάδες, όχι στους υγιείς. Αυτοί δεν το πολύ χρειάζονται. Ακριβώς. Ήρθαμε τώρα λοιπόν μέσα στο καλοκαίρι. Δεν το πολύ περιμέναμε, να είμαι ειλικρινής, εμείς τώρα που δεν είμαστε γιατροί, να δούμε τέτοια έξαρση του ιού. Παρότι ξέραμε ότι θα ανοίξουν τα σύνορα και κάτι λίγο θα γινόταν, τόσο πολύ δεν το περιμέναμε. Πώς το βλέπετε εσείς το πράγμα? Θεωρείτε ότι μέχρι το τέλος του Αυγούστου θα φύγει λίγο το πράγμα? Θεωρείτε ότι τα μέτρα που παίρνονται κινούνται στη σωστή κατεύθυνση? Να σας πω. Η επιστημονική προσέγγιση του μέλλοντος είναι στατιστική. Δηλαδή χρησιμοποιούμε φαινόμενα που τα ξέρουμε ήδη και προσπαθούμε να τα υπολογίσουμε σε μια έτσι συνάρτηση, σε μια μαθηματική εξίσωση προς το μέλλον. Για ακριβείς προβλέψεις δεν μπορώ να τα κάνω, είναι, ξέρετε, οι φλιτζανούδες, οι καρτορίφρες, τέτοιοι άνθρωποι είναι πιο ειδικοί. Ναι. Εγώ δεν έχω αυτό το ταλέντο. Όχι, όχι, δεν θέλω. Δεν καθόμουν να συζητάω για επιστήμη και άλλες ανοησίες που δεν είναι και τόσο προσωδοφόρο όπως όλοι γνωρίζουν. Αυτό λοιπόν που έχει τεράστια σημασία είναι ότι εμείς, και ξέρετε, πάλι υπάρχει συνήγηση, όταν είναι οι γιατροί, δεν είναι όλοι οι γιατροί. Δεν αντιλαμβάνονται τις διαδικασίες έγκρισης φαρμάκων. Οι περισσότεροι δεν έχουν ούτε. Η δουλειά του γιατρού είναι να βλέπει τον άρρωστο, να τον κάνει καλά. Δεν ξέρουν για τις διαδικασίες που υπάρχουν στην ανάπτυξη φαρμάκων. Είναι δηλαδή τελικοί χρήστες. Δεν ξέρουν πολλά παραπάνω από ότι ο υπόλοιπος πληθυσμός. Αυτό λοιπόν που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι ότι αυτό που περιμένουμε στατιστικά, επιδημιολογικά που λένε, είναι ο ιός να έχει προφανώς μια ανάπτυξη από τη στιγμή που δεν έχουν εξαντληθεί. Δηλαδή δεν έχουν σταματήσει τα κρούσματα εκτός συνόρων. Επομένως, με το που ανοίγαν, σίγουρα θα φανούσαν κρούσματα. Δεν γίνεται, δεν θα μπορούσε να γίνει αλλιώς. Αυτό όμως που είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να ξέρουμε, είναι ένα φαινόμενο που το λέμε υπερδιάγνωση και είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και ο μέσος άνθρωπος δεν το αντιλαμβάνεται καθόλου. Να μην σας πω και ο μέσος γιατρός δεν το αντιλαμβάνεται. Όταν ξεκινάμε να κάνουμε διαγνώσεις στον πληθυσμό με ένα τεστ για οποιαδήποτε νόσο, αν τώρα πούμε όλοι οι άνθρωποι στην Ελλάδα θα μπουν να τους ψάξουμε για καρκίνο του μαστού, η μισή θα είναι ύποπτη. Άρα λοιπόν ουσιαστικά θα βρούμε υπερβολικά μεγάλο αριθμό ψευδώς θετικών ασθενών, ενώ επί της ουσίας δεν είναι άρρωστοι, πιθανώς δεν θα νοσούσαν και ποτέ. Εάν λοιπόν αυτούς εμείς τους ανθρώπους τους βάλουμε σε θεραπεία, αυτομάτως κινδυνεύουν περισσότερο από τις παρέργειες της θεραπείας παρά από την ίδια την νόσο που σε αυτούς δεν θα δίνει τίποτα. Σήμερα λοιπόν που κάνουμε μεγάλο αριθμό τεστ, έχουμε και μεγάλο αριθμό διαγνώσεων. Αυτές όμως οι διαγνώσεις είναι περίεργες, δηλαδή δεν είναι πραγματικά περιστατικά. Mm-hmm. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κολλήσει τον ιό και τον μεταφέρουν. Αυτοί 99,9% δεν θα νοσήσουν ποτέ και για να είμαστε και απολύτως επιστημονικοί και ειλικρινείς, οι πιθανότητες να μεταδώσουν είναι πάρα πολύ μικρές. Γιατί? Γιατί δεν έχουν οι ίδιοι αρκετό φορτίο ιών. Δεν κουβαλάνε πάνω τους αρκετούς ιούς για να καταφέρουν να τους μεταδώσουν. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, αν έχουν 5 ιούς, οι 3 θα είναι κολλημένοι, οι 2 θα φύγουν. Ναι, αλλά για να κολλήσουμε θέλουμε καμιά 50.000 ιούς. Δεν μπορούμε να προσβληθούμε από 2 και 3 και 5, ας πούμε, μικρά ή καφορτία. Άρα λοιπόν, επί της ουσίας, πιθανώς αυτό να είναι ένας ψευδής φόρος, ένα παράστατο που λέμε, και όχι μια πραγματική κατάσταση. Θα έχουμε πραγματική κατάσταση εάν δούμε ότι γεμίζουν νοσοκομεία, που σημαίνει ότι αρχίζουν άνθρωποι να νοσούν, όχι απλώς να τον μεταφέρουν, αλλά να αρρωσταίνουν από τον ιό, και κυρίως αν κάποιοι από αυτούς αρχίζουν να νοσούν βαριά, που σημαίνει ότι χρειάζονται
εντατικές μονάδες. Εκεί πραγματικά θα δοκιμαστεί το σύστημα υγείας και δεν ξέρουμε με τι συνέπειες, γιατί η μαύρη αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε κάνει ως πολιτεία και τίποτα σημαντικό για να ενισχύσουμε το σύστημα υγείας. Που τι ήταν αυτό, δεν έχουμε κάνει προσλήψεις, κυρίως νοσηλευτικού προσωπικού, δεν έχουμε κάνει συμβάσεις για την πρωτοβάθμια που στην αρχή τα λέμε, να μην χρειάζεται δηλαδή κάποιος να μπει στο νοσοκομείο, και μια άλλη σειρά μέτρων τα οποία λίγο πολύ όλοι τα αντιλαμβανόμαστε, αλλά δεν βλέπουμε τον ελέφαντα στο δωμάτιο, κοιτάμε αλλού. Κάνουμε πόσα τεστ κάνουμε, σε τα τεστ και αν τα κάνεις. Αν δεν μπορείς αυτόν που βγαίνει θετικός να τον έχεις άμεσα υπό έλεγχο, καλύτερα να μην το κάνεις. Εγώ ξέρω περιστατικά ναυτικών που γύρισαν από τη Μάλαγα, οι οποίοι τους κάνανε τα τεστ. Όλοι όσοι κάναν το τεστ, δειγματοληπτικά δηλαδή, τους 20 ναυτικούς, 5-3 τεστ, ήταν όλοι θετικοί, οι οποίοι δώσανε το δείγμα, φύγανε, πήγαν στα χωριά τους, ήρθαν σε επαφή με τις οικογένειες, με τις μανάδες. Δύο μέρες μετά τους ειδοποίησαν όλους ότι έχουν θετικά κρούσματα. Και φυσικά δεν μπορούσαν να βρουν κανέναν, οι οποίοι βέβαια είχαν έρθει σε επαφή ολόκληρο το χωριό πριν να τους ειδοποιήσει. Είναι σαφές αυτό. Τι νόημα είχε το τεστ. Καταλάβατε, δηλαδή πετάμε και πάλι λεφτά τζάμπα κάνοντας τεστ τα οποία δεν μπορούμε να κάνουμε tracing, πώς το λέμε, να μπορούμε ακριβώς να προσδιορίσουμε πού βρίσκεται ο κάθε ελεγμένος από αυτούς που είναι πιθανός ύποπτος. Άρα λοιπόν το κάνουμε, δεν το κάνουμε και πάλι λίγο αερολογούμε. Ας πούμε, γι' αυτό σας λέω, είναι δύσκολη η κατάσταση και ελπίζω πραγματικά το 15 Αύγουστο η Παναγίτσα να μας βοηθήσει. Είχαμε το χρόνο να κάνουμε πράγματα. Θα μπορούσαμε να στήσουμε πρωτοβάθμια, θα μπορούσαμε να έχουν κάνει προσλήψεις. Για να είμαστε πιο έτοιμοι για το φθινόπωρο. Έχετε δίκιο. Και όχι μόνο, σας το είχα ξαναπεί, δεν είναι μόνο αυτός ο ιός. Περιμένουμε και άλλες επιδημίες. Τώρα ήδη για την Κίνα ζητιέται καινούργια επιδημία. Άλλο πράγμα. Μην το. Είμαστε πολύ γέροι, μετακινούμαστε γρήγορα και έχουμε ανθεκτικά μικρόβια. Τα αντιβιωτικά. Όσο το ξεχνάμε, πραγματικά δεν βλέπουμε τον μεγαλύτερο κίνδυνο που έχει η ανθρωπότητα, που είναι οι μικροοργανισμοί. Θα σας θυμίσω και τον Όρουελ. Από τι πέθαναν οι εξωγήινοι, από μικρόβια. Από αυτό κινδυνεύουμε και εμείς. Κύριε Κούβελα, σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν μαζί μας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Γεια σας.